Στις εγκαταστάσεις του Καπνολογικού Ινστιτούτου στη βιομηχανική περιοχή της Δράμας φιλοξενούνται από χθες το βράδυ περίπου 340 πρόσφυγες, ανάμεσα στους οποίους πολλά παιδιά, μωρά, αλλά και γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Στο κτίριο που βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι πρόσφυγες, τους υποδέχτηκαν πολιτικοί φορείς του τόπου. Η Δράμα υποδέχτηκε σήμερα τους 337 πρόσφυγες από τη Συρία. Μένανε πραγματικά ανθρώπινο τρόπο από όλους τους φορείς της πόλης και τους εθελοντές. Η οργάνωση είναι εξαιρετική από κάθε άποψη. Αυτοί οι άνθρωποι θα φύγουν ή θα προσθεθούν κι άλλοι και θα παραμείνουν για όσο διάστημα χρειαστεί, γιατί και ο κύριος Μουζέλας πρόσφατα είπε για 2-3 χρόνια θα μείνουν κλειστά τα σύνορα. Θα εναλλάσσονται, θα πάνε κάπου αλλού ή θα παραμείνουν εδώ? Ναι, δεν υπάρχει απάντηση αυτή τη στιγμή σε αυτό το ερώτημα. Γιατί ισχύουν όλα τα προηγούμενα. Το φυσιολογικό θα ήταν οι άνθρωποι να μένανε εδώ πέρα 2-3 μέρες και μετά να παίρνανε το δρόμο τους, γιατί όπως γνωρίζετε κανείς από αυτούς δεν θέλει να μείνει στην Ελλάδα. Σκοπός τους είναι να περάσουν τα σύνορα, να πάνε στις χώρες του Βορρά, όπου άλλωστε ήδη εκεί βρίσκονται και συγγενείς τους από ό,τι λένε οι άνθρωποι. Άρα δεν υπάρχουν απαντήσεις, μένουμε στο σήμερα, μένουμε στο τώρα και στο αύριο. Και μένουμε στον ανθρώπινο τρόπο με τον οποίο η Δράμα και οι φορείς της υποδέχτηκαν τους ταλαιπωρημένους αυτούς τους ανθρώπους, που όπως βλέπετε έχουν βρέφη, μικρά παιδιά, ηλικιωμένους ανθρώπους σε καροτσάκια, και είναι συγκλονιστικές στιγμές οι οποίες θα μας σημαδέψουν νομίζω όλους μας. Το κτίριο έχει διαμορφωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εντός ολίγων ημερών, ώστε να φιλοξενηθούν οι πρόσφυγες όσο καλύτερα γίνεται. Έχει ανθρώπινες διαστάσεις, και τις ανθρώπινες διαστάσεις ιδιαίτερα πρέπει να πούμε και να τονίσουμε ότι τις κάνουν περισσότερο οι άνθρωποι της Δράμας, που όπως βλέπετε οι περισσότεροι είναι εδώ. Όλοι οι άνθρωποι, και οι εθελοντές αλλά και οι πολιτικοί της Δράμας είναι εδώ παρόντες, και νομίζω ότι οι πρόσφυγες θα έχουν ό,τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε σαν τόπος. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το ζήτημα χρειάζεται να έχουμε μία ομοψυχία, να έχουμε μία κοινή αντιμετώπιση, και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα μπορέσει και να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να απαλυνθεί ο πόνος αυτών των ανθρώπων, και φυσικά να μπορέσουν αυτοί να βρουν, πέρα από μια πρόχειρη φιλοξενία που θα έχουν εδώ, να βρουν ένα τόπο όπου θα μπορέσουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και να ριζώσουν και να βρουν ένα άλλο καλύτερο μέλλον. Περισσότερες πληροφορίες για τις υποδομές του κτηρίου έδωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Χρήστος Γεωργιτσόπουλος. Όλα είναι έτοιμα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, και από θέμα κρεβατιών αυτή τη στιγμή μπορούν να καλυφθούν. Αλλά αύριο περιμένουμε να μας στείλει και άλλα ο στρατός, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε, αν έρθουν μέχρι 800 που βάλαμε το όριο, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, να μπορέσουν να καλυφθούν όλοι, να μην κοιμούνται κάτω στο πάτωμα. Υπάρχουν τα φαρμακεία που έχουμε ήδη είναι έτοιμα, τα σπιτάκια τα οποία έχει διαθέσει ο Δήμος της Δράμας, ξεχωριστά για άντρες, ξεχωριστά για γυναίκες. Ζεστό νερό υπάρχει για να μπορούν να κάνουν και τα μπάνια τους. Τώρα ένα πρόβλημα υπάρχει με τη θέρμανση για το χώρο. Αύριο θα λυθεί και το θέμα αυτό. Ήδη παρέμει ο Περιφερειάρχης και παραγγείλαμε κάποιες αυτές τις ντουλάπες που θερμαίνουν τους χώρους, και πιστεύω ότι θα λυθεί και αυτό σύντομα. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Χρήστος Λυθυρόπουλος επενεί την προσπάθεια φορέων και θελοντών για το αποτέλεσμα των συνθήκων φιλοξενίας. Όλοι οι φορείς της Δράμας, όλοι οι εθελοντές, πιστεύω ότι η Δράμα έδειξε το καλό της. Το πρόσωπό της πανελλήνια, αυτό που έγινε σε ελάχιστες μέρες από την αντιπεριφέρεια Δράμας, από το Δήμο Δράμας, από τις εθελοντικές οργανώσεις, από τον απλό τον κόσμο, δεν έγινε πουθενά στην Ελλάδα. Ειλικρινά όμως, αυτό που με κάνει και συγκινήθηκα, και ειλικρινά είμαι σε κατάσταση χαότη, μπορώ να πω, τα παιδάκια τα οποία βλέπω γύρω μου. Δηλαδή αυτή η εικόνα, οποιοδήποτε και να τη δει, όσο σκληρός και να είναι, θα λυγίσει. Στο σημείο βρέθηκε και η εκπρόσωπος της Αυτοδιοίκησης Πολιτών, Γιάννα Καραγαϊτάνη, η οποία πέραν των άλλων καλωσόρισε τους πρόσφυγες. Ο δραμηνός λαός ανταποκρίθηκε με πολύ μεγάλη διάθεση αλληλεγγύης απέναντι στην υποχρέωση που έχουμε ως άνθρωποι, καταρχήν, να φιλοξενήσουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από τις πατρίδες τους ακριβώς λόγω του πολέμου.
κόντρα σε ακραίες φωνές, κόντρα σε κραυγές φασιστικές. Τους καλωσορίζουμε, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και σαν παράταξη αλλά και σαν πολίτες μεμονωμένα προκειμένου η διαμονή τους εδώ να είναι όσο το δυνατόν πιο ανθρώπινη και όσο το δυνατόν πιο φιλική. Από εκεί πέρα σαν παράταξη γνωρίζετε τις θέσεις μας γύρω από το θέμα. Θα συνεχίσουμε να τις υποστηρίζουμε και έμπρακτα και φυσικά ό,τι άλλο χρειαστεί και θελοντικά είμαστε στη διάθεση και της Δημοτικής Αρχής αλλά και των ίδιων των προσφύγων.